Τώρα, σήμερα, για μένα και για μια μικρή παρέα που θα είμαστε, ίσως να είναι μια ιδιαίτερη μέρα, γιατί έχουμε κανονίσει με την κυρία Μαρία, με τον Αντωνάκη και με 3-4 άλλα άτομα, να βρεθούμε στη Μυτιλίνη. Φύγουμε τώρα το μεσημέρι για να πάμε στα προσκυνήματα. Θέλω μία χάρη για να μην φύγω μόνος μου και άδεια την καρδούλα μου. Θέλω να αφιερώσετε 2-3 λεπτά φεύγοντας, έχει χαρτιά έξω, να γράψετε ονόματα, να τα πάρω να τα δώσω εκεί στα προσκυνήματα. Θα πάμε και στον Αρχάγγελο, πρώτο ο Θεός και η Παναγία και οι Άγγελοι. Θα πάμε και στον Άγιο Ραφαήλ, αλλά κυρίως όμως πηγαίνω και πηγαίνουμε για το πανηγύρι που έχει η Εκκλησία που ήταν ο Παπαφώτης τόσα χρόνια εφημέριος των Τρίγωνα. Είναι Άγιος Αντώνιος η Εκκλησία και θα πάμε να την κάνουμε το πανηγυράκι και στον Εσπερινό αλλά και στη λειτουργία το πρωί. Και μάλιστα ο Δεσπότης θα είναι ένας παλιός ιερέας της Μητροπόλεως μας, ο πατήρ Χρυσόστομος. Φαντάζομαι ότι μου δίνεται άδεια να πάω, ε. Γιατί αν δεν μου δίνετε άδεια, δεν θα πάω. Την παίρνω, ε. Μπράβο, ωραία. Αλλά και εκεί που θα πάω για εσάς θα προσευχηθώ και για όλους μας. Το άλλο Σαββατοκύριακο θα είμαστε πρώτο Θεός εδώ. Θέλω να είμαι όλα τα Σαββατοκύριακα εδώ. Όπου και αν πηγαίνω, όπου και αν με καλεί η Εκκλησία. Γιατί και αυτό μια πρόσκληση της Εκκλησίας μας είναι. Θέλω να είμαι εδώ τις Κυριακές να λειτουργώ και τα Σάββατα να εξομολογώ ποιος έρχεται. Αυτό που ήθελα να πω σήμερα με το Ευαγγέλιο που εμένα με έκανε πάρα πολύ, κάθε χρόνο που έρχεται η σειρά αυτού του Ευαγγελίου μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Περπατώντας ο Χριστός βρίσκει τους 10 λεπρούς. Τους θεραπεύει. Μάλιστα τους λέει να πάνε να τους δει ο αρχιερεύς. Γιατί? Διότι οι λεπροί για να βρεθούν έξω από την πόλη δικασμένοι και καταδικασμένοι για να μην κολλήσουν τους υπόλοιπους, για να πάνε έξω υπόγραφε ο αρχιερέας. Και αυτοί πλέον δεν πρέπει να μένουν με τον κόσμο και πρέπει να φύγουν. Τώρα λοιπόν που θα έπρεπε να τους ξαναδεχτούν μέσα, γιατί θα ήταν καλά, η λέπρα ήταν μια φοβερή αρρώστια της εποχής, σάπιζαν κομμάτια από το σώμα, οι μύτες, η γλώσσα, τα δάχτυλα, και σιγά σιγά πέθαιναν. Για να μην κολλήσουν οι υπόλοιποι, τους διώχνανε έξω από την πόλη. Και τότε οι πόλεις, όπως και Θεσσαλονίκη και όλες οι πόλεις, είχαν φρούρια γύρω-γύρω. Και είχαν μία, δύο, τρεις πύλες που είχαν στρατό εκεί και φύλαγε. Όποιον διώχνανε, διώχνανε τέλος. Και για αμαρτίες διώχνανε. Άμα κάποιος έκανε αδικίες, η τιμωρία τότε δεν υπήρχαν φυλακές, ήταν να φύγει έξω από την πόλη και να ζήσει στο δάσος, στην ερημιά. Τους στέλνει λοιπόν και τους 10 να πάνε να βεβαιωθούν, να πάρουν τη βεβαίωση. Και καθαρίστηκαν. Έγιναν καλά. Γύρισε όμως ένας μόνο. Ένας γύρισε. Και τότε είπε το παραπονό του ο Χριστός. Ουχή οι 10, λέει, καθαρίστησαν. Δεν καθαρίστηκαν, λέει, και οι 10,
Η δε νέα που είναι η ίνια. Και ήρθε λέει αυτός που δεν ήταν και Ιουδαίος, ήταν αλλογενής, αλλογένος. Ήταν Σαμαρίτης. Και δεν ήρθε μόνο να ευχαριστήσει. Έπεσε λέει επί τους πόδας αυτού. Τον προσκύνησε και του φιλούσε τα πόδια. Μήπως το ίδιο κάνουμε και εμείς στην καθημερινότητά μας. Να μην ευχαριστούμε ούτε το Θεό, ούτε τους συνανθρώπους που μας βοηθάνε και είναι δίπλα μας. Τα προσπερνάμε. Τα προσπερνάμε. Προσπερνάμε αυτούς που τους λέμε ότι τους αγαπάμε. Προσπερνάμε τους δικούς μας, προσπερνάμε τους φίλους μας, προσπερνάμε τους ευεργέτες μας. Προσπερνάμε το Θεό μας, προσπερνάμε την Παναγία μας, προσπερνάμε τους Αγίους, προσπερνάμε τους Αγγέλους. Και ό,τι και αν έχουν κάνει για μας, δεν το μετράμε. Και δεν λέμε ποτέ. Ή λέμε σπάνια δόξα το Θεό. Δόξα το Θεό, σε ευχαριστώ Θεέ μου. Γι' αυτό λοιπόν, γι' αυτό και η δοξολογία και η ευχαριστία σε αυτούς που μας βοηθάνε και στο Θεό που μας προστατεύει πρέπει να είναι μέσα στην καρδιά μου. Μεγάλο πράγμα, μωρέ, η αγάπη. Μεγάλο πράγμα η ευγνωμοσύνη. Μεγάλο πράγμα να αναγνωρίζουμε τους ευεργέτες μας. Ποιοι από μας αναγνωρίζουμε ότι κάποτε υπήρξε μια μάνα και ένας πατέρας και μας έφεραν στη ζωή και μας μεγάλωσαν και μας έδωσαν τους φίλους μας, τους γνωστούς μας, τον άνθρωπο στον οποίο υποσχεθήκαμε ισόβια αγάπη. Όλα αυτά λοιπόν μας τα ελέγχει το Ευαγγέλιο σήμερα και μας θέλει να έχουμε ψυχή και να έχουμε καρδιά για να συγχωράμε καμιά φορά και τα λάθη αυτά που μπορεί να έκαναν φίλοι, γνωστοί, συγγενείς, άνθρωποι μας. Στους άλλους δεν ανεχόμαστε να κάνουν ούτε ένα λάθος. Σε μας ο καθένας, όσα λάθη κι αν κάνουμε, συγχωριούνται, λέει, άνθρωπος είμαι. Ρε, και ο άλλος άνθρωπος είναι ο καημένος. Και ο άλλος το έκανε το λάθος ή εμείς νομίζουμε ότι είναι λάθος. Γι' αυτό λοιπόν να μην είμαστε στους 9 λεπρούς. Να είμαστε σαν τον έναν το λεπρό που γύρισε μόλι του την καρδιά, μόλι του τη διάθεση, με όλη του την ψυχή για να καταθέσει στα πόδια του Χριστού την αγάπη του και τη δοξολογία στον Θεό. Αν έτσι κάνουμε, και την επόμενη και τη μεθεπόμενη φορά ο Θεός μας θα είναι εκεί όταν τον χρειαστούμε, όταν τον έχουμε ανάγκη. Αλλιώς δεν θα είναι εκεί, θα είναι παραπέρα και δεν θα έχει φύγει, απλά θα πουνάει για τη σκληροκαρδία μας. Τι σημαίνει σκληροκαρδία? Να έχουμε καρδιά σκληρή που να μην μαλακώνει απέναντι στους συνανθρώπους μας, απέναντι στην Παναγιά μας, απέναντι στο Θεό μας και τους Αγίους. Να είμαστε καλά. Τώρα θα πορευτούμε αυτόν τον καιρό με τις ακολουθίες. Θα έρθει ο Δεσπότης μας στον Άγιο Χαράλαμπο
στις 10 του μηνός το πρωί στη λειτουργία και θα ήθελα να πω κάτι για τις γιορτές των ναών μας. Οι ναοί μας μας δέχονται και μας ξαναδέχονται, οι Άγιοι μας δέχονται και μας ξαναδέχονται. Ας μην τους ξεχνάμε μόλι τη μέρα που γιορτάζουν. Διότι λένε οι Αγιορείτες, το λένε πολύ αυτό. Τη μέρα λέει που έχει πανηγύρι, ανοίγει διάπλατα ο ουρανός και μας ακούει. Γι' αυτό στο Άγιον Όρος μαζεύονται στις ακολουθίες των πανηγυριών και εκεί όταν λέμε ακολουθία πανηγυριού δεν εννοούμε κανένα 2-3 ώρες που κάνουμε εμείς. Εκεί εννοούμε 15 και 20 ώρες συνεχόμενες ακολουθία για να τιμήσουν τη γιορτή του ναού τους, του μοναστηριού τους, του Αγίου τους ή της Παναγίας μας. Να είμαστε καλά, να είστε καλά και να προσέχουμε λίγο αυτές τις μέρες. Πολλές γρυπούλες γύρω-γύρω κυκλοφορούν. Πολλές. Λίγο μαζεμένοι, λίγο προστατευμένοι. Τώρα στο τέλος.